Ξεκινήσαμε από το πρωί σήμερα, είναι εδώ όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό μαζί με τους καθαριστές και ξεκινήσαμε τη μετακόμιση για το καινούριο διδακτήριο. Τι περιλαμβάνει? Στο επάνω διδακτήριο μεταφέρθηκαν ήδη ο εξοπλισμός του ισογείου σε θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, έδρες, ο απαραίτητος εξοπλισμός θα μεταφερθεί. Είχαμε συνάντηση με όλους τους φορείς για το πού θα μεταφέρουμε και το υπόλοιπο υλικό του σχολείου μας. Και, το οποίο είναι αρκετό και θα μεταφερθεί σε τρίτο χώρο, που θα ενημερωθούμε άμεσα. Όλοι είναι εδώ και βοηθάνε για, το καλό σκοπό, για τον και καλό κοινό σκοπό μας. Άμεσα να ξεκινήσουμε τη λειτουργία του σχολείου. Έχουμε εδώ την απόφαση του Δημάρχου που μιλάει για δεκαήμερο. Οι εκπαιδευτικοί είναι παρόντες, είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες καθημερινά στο σχολείο? Βεβαίως και είναι παρόντες και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί να μην εξαντλήσουμε το δεκαήμερο, όσο το δυνατό γρηγορότερα να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Φεύγει το, ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας στο σχολείο του Πλατανίου, μεταφέρονται τα παιδιά εκεί. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, γίνονται τα ηλεκτρομηχανολογικά. Θα γίνουν και η ενίσχυση της πλάκας, από αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσει η ενίσχυση της πλάκας όλο το δώμα. Θα επισπεύσουμε τις εργασίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα χρονοδιαγράμματα που είχαμε βάλει. Και εδώ τώρα το κτίριο που αδειάζει, ξεκινάνε οι εργασίες άμεσα? Ναι, θα ξεκινήσουν, θα γίνει ενιαία τώρα. Τι ακριβώς περιλαμβάνει εδώ? Εδώ περιλαμβάνει, καταρχήν, αυτό που επήγει είναι να γίνει η ενίσχυση της πλάκας στο δώμα. Μετά θα γίνουν ενισχύσεις των τοιχοποιών, καινούργια επιχρήσματα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καινούργιες, συντήρηση των δαπέδων, αντικατάσταση των κουφωμάτων, διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου. Γενικότερα προβλέπεται μια παρέμβαση ενίσχυσης, η οποία είναι μεγάλη. Είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων? Προς το παρόν δεν είμαστε, έχουμε ξεφύγει με όλα αυτά που έχουν γίνει. Ήδη έχουμε καθυστερήσει, δηλαδή ο εργολάβος έχει ζητήσει παράταση όπως το δικαιού το 2 μήνες, γιατί ένα μήνα καθυστερήσαμε, δεν παραδώσαμε τα κλειδιά, τα παραδώσαμε τον Ιούνιο αντί για τον Μάιο. Μετά έγινε διακοπή λόγω των προβλημάτων που δημιουργηθήκαν το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλες 15 μέρες λόγω ότι δεν είχαμε πληρώσει το τιμολόγιο λόγω της αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, δεν μπορούσε να γίνει, δεν είχε γίνει Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να γίνει αποδοχή. Όλα αυτά μας πάνε πίσω και προφανώς θα αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να κάνουμε την τμηματική παράδοση και να είμαστε και εντάξει στο χρονοδιάγραμμα. Θα υπάρχει μια τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Πάντως τώρα ο χώρος όλος γίνεται ένα ενιαίο εργοτάξιο. Ναι, ναι.